δεν βγήκε να πάει πού. Τι να πάει πού. Πού. Φθενά. Δεν βγήκε, τελεία και παύλα. Νομίζω ότι είμαι σαφής. Α, μάλιστα, στο μέρος. Στο ναι, 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 αυτό. Ναι. Στις προσπάθειες έκανα. 4 φορές και αποτέλεσμα 0. Ε, τη μία λέει κάτι, αλλά τίποτα. Και τόσο, τόσο δά. Αχ, και σκληρό. Δυσκυλιότητα είναι. Δυσκυλιότητα. Ναι. Και εγώ τι θες να κάνω. Τι θέλω. Ναι, τι, να πάω εγώ για λογαριασμό του. Πολύ έξυπνο. Ε, δεν ήταν έξυπνο αυτό που είπες. Από πού και ως πού θα πας εσύ για λογαριασμό. Ε, τότε. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να πάει κανείς για λογαριασμό του αλουνού, πρέπει να τον αφήσει να ψοφήσει. Ε, για διαφορία σου. Τι θες τώρα. Να τα βάψω μαύρα επειδή το παιδί έχει λίγη δυσκυλιότητα. Όχι, δυσκυλιότητα δεν είναι αστείο πράγμα. Μπα. Στο βιβλίο Τα Παρασκήνια της Ιστορίας, το οποίο και διάβασα, λέει πως ένας νόθος γιος του Λουδοβίκου του 15ου σε ηλικία 7 ετών λίγο έλειψε να πεθάνει όπου επίμονε δυσκυλιότητα. Συγγνώμη, αλλά ο γιος ήταν νόθος και η δυσκυλιότητα ήταν επίμονη. Άλλη περίπτωση του τοτού. Ναι, αλλά και ο τοτός είναι 7 ετών και υποφέρει και αυτός από δυσκυλιότητα. Ας πάρει καθάρσιο. Α, ναι. Ναι, δώσ' του καθάρσιο. Ευχαριστώ πολύ. Λες και περίμενα να σου ζητήσω την άδεια. Τι καθάρισιο να του δώσω. Υπάρχουν καθάρσια φυτικά, υπάρχουν καθάρσια οδικά. Δώσ' του λίγο ρετσινόλαδο. Ε? Το πίνει εύκολα και είναι αποτελεσματικό. Α, όχι. Δεν το αντέχω το ρετσινόλαδο. Το βγάζω αμέσως. Μα δεν θα το πιεις εσύ. Στο γιο σου θα το δώσεις. Το ίδιο είναι. Μόνο που θα το δω, μόνο που θα το σκέφτομαι. Όχι. Άλλωστε δεν καταλαβαίνω τώρα για τα περιπλέξιστα πράγματα. Έχουμε στο φαρμακείο μια καθαρτική λεμονάδα, ωραιότατη. Να μην τη χρησιμοποιήσουμε επειδή εσύ προτιμάς το ρετσινόλαδο. Εγώ. Αφού έχουμε λεμονάδα, λεμονάδα θα πιω το τόσο. Ωραία. Θες λεμονάδα, δώσ' του λεμονάδα. Εμένα, γιατί με ρώτησες. Είχα ανάγκη τη συμβουλή σου. Μπα, και δεν μου έδωσες αυτήν ακριβώς την εντύπωση. Τι ωραία, πρέπει να δώσω τώρα το παιδί καθάρσιο. Αλλά έτσι γίνεται πάντα. Κάθε φορά που θα τον εμπιστευτώ στη γιαγιά του. Ποια γιαγιά του. Τι πια γιαγιά του, δεν έχει 100 γιαγιάδες. Και μια και η μητέρα σου μένει στη Φραγκφούρτη, ασφαλώς πρόκειται για τη μητέρα μου. Α, η μητέρα σου. Ε, ναι, η μητέρα μου. Μητέρα σου, η μητέρα σου. Ξαντρόπινο, λες η μητέρα σου. Σαν να με κατηγορείς. Εγώ. Αυτό είναι. Κάθε φορά που παίρνει το παιδί να το βγάλει έξω, το μπουκώνει με πάστες και μπομπόνια. Ε, όλες οι γιαγιάδες έτσι κάνουν. Μπορεί, αλλά κάνουν άσχημα. Και την παρακάλεσα. Μαμά, μην το ξανακάνεις. Έκανα, δεν φαντάστηκε κανένα. Δεν φαντάστηκε, το ξέρω δεν φαντάστηκε. Έκανα όμως πολύ άσχημα. Όχι, ναι. Αυτό που σου λέω. Μου άρχισε με το όχι, ναι. Η επιμονή σου να δίνεις πάντα δίκιο στη μητέρα μου. Μυστήριο πράγμα. Εκεί, εκεί, να παίρνεις το μέρος της εναντίον μου. Όταν λέω εγώ έκανε άσχημα, θα πει ότι έκανε πολύ άσχημα. Ναι, ναι. Και ειδού ναι. Το αποτέλεσμα. Το παιδί δυσκολεύεται και εμείς τώρα πρέπει να το δώσουμε καθάρσιο. Ε, καλά, εντάξει. Ένα καθάρσιο θα πάρει. Δεν πρόκειται για να πεθάνει. Αυτό μας έλειπε. Ευχαριστώ πολύ. Μα τι τέρατα κάτσε και λες. Τι τέρατα. Ε, δεν μπορεί να πεθάνει. Ακού να πεθάνει. Εδώ μιλάς για το παιδί σου. Για το παιδί σου μιλάς. Το ξέρεις. Μπορεί να μην το αποσιάζεσαι, αλλά είναι δικό σου το παιδί. Ναι, το ελπίζω. Δεν είμαι εγώ σαν την κυρία Τρουγιού. Δεν βάζω τους εξαδέλφους μου να κάνουν τη δική σου τη δουλειά. Ελάς εμείς. Εγώ όταν να κάνω παιδί, το κάνω με τον άντρα μου. Καλά, είπε κανείς το αντίθετο. Έτσι που φέρεσαι, πού να πιστέψει κανείς ότι είσαι πατέρας. Ότι θα σου άξιζε να μην ήταν δικό σου το παιδί. Ηλίθεια, ηλίθεια. Θα σου άξιζε, ήταν ενώθο. Θα το είχα κάνει κι εγώ με τον. Με τον Λουδοβίκο το 15ο. Με τον Λουδοβίκο το 15ο. Μάλιστα, κύριε. Α, τώρα χτύπησες φλέβα. Ε. Ναι. Γέλα, γέλα. Γέλα, κορόιδευε. Άκου αρκετά. Είπαμε το παιδί θα πάρει καθάρσιο. Έκλεισε το θέμα. Πήγαινε τώρα να το δώσει. Θα έχουμε δράματα. Ναι, έχετε. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Θέλω να συγκεντρωθώ. Όπου να είναι, έρχεται ο Τρουγιού. Θέλω να οργανώσω τη στρατηγική μου. Άντε, άντε, άντε τι σου. Το μωρούλι μου το καημένο να πάρει καθάρσιο. Μόνο που το σκέφτομαι αρρωσταίνω. Ιουλία! Ε! Ιουλία! Τι είναι πάλι? Το κουβά! Πάρτονε! Αρκετά τον είδαμε! Σταμάτα, σταμάτα, πια σε ακούσαμε. Κουβάσου, 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 Τρουγιού, κουβάσου, κουβάσου, Τρουγιού. Δεν ακούμε τίποτα άλλο εδώ μέσα. Τρουγιού, κουβά, κουβά, Τρουγιού. Μα για όνομα του Θεού, γραφείο είναι εδώ. Δεν είναι πλησταριό με τον κουβά στη μέση. Καλά, το θράσος δεν λέγεται. Κάνεις ολόκληρη σκηνή για ένα κουβά και εσύ μου περιφέρεσαι με το δοχείο νυχτό στο χέρι. Ποιο δοχείο νυχτό? Γιατί αυτό που κρατάς τι είναι, καπέλο? Τολμάς. Τολμάς να συγκρίνεις τον κουβά σου με αυτό εδώ? Αυτό εδώ το κομψοτέχνημα. Μα ο κουβάς σου είναι ένας κουβάς. Δηλαδή κάτι το ευτελές που δεν το επιδεικνύουν. Ναι, το κρύβουνε. Ενώ αυτό εδώ είναι... Δοχείο νυχτός. Δηλαδή κάτι το ευτελές που δεν το επιδεικνύουν. Ναι, το κρύβουνε. Για σένα. Για τον οποιονδήποτε. Για τον αμύητο. Για μένα όμως είναι κάτι το ευγενές, το μεγάλο. Που δεν ντρέπομαι να το έχω στο γραφείο μου. Είναι το προϊόν της εργασίας μου. Το καύχημα της βιομηχανίας μου. Είναι ο άρτος μου επιούσιος.
το ψωμί μου. Τότε φάτο, αγάπη μου. Φάτο. Ναι, κοροϊδεύεις, κοροϊδεύεις. Ως πότε όμως το κοροϊδεύεις? Διότι όταν αυτό μας φέρει 300.000 φράγκα εισόδημα. 300.000 φράγκα εισόδημα από τα δοχεία νυχτός. Μάλιστα από τα δοχεία νυχτός. Δεν το πιστεύεις, ε? Κι όμως, λίγο να το θέλει ο Θεός και πιο πολύ ο Τρογιού, θα γίνει. Τι λες τώρα? Τι ανοησίες είναι αυτές? Δεν είναι καθόλου ανοησίες. Δεν στο έλεγα, γιατί ξέρεις, θέλω να σου κάνω μια έκπληξη, αλλά αφού επιμένεις, εσύ βέβαια δεν ξέρεις. Εσύ αγνοείς ότι σήμερα η κυβέρνηση ένα μόνο στόχο έχει. Να βελτιώσει τη ζωή του στρατιώτη. Να τον φροντίζει, να τον κανακεύει, να τον έχει στα πούπουλα. Του χορηγεί τα πάντα. Αλλά τα πάντα, μέχρι και την παντόφλα του. Η παντόφλα του στρατιώτη. Όπως το ακούς. Πολύ ηρωικό. Και φυσικά δεν πρόκειται να αρκεστεί σε αυτά. Για να μην αναγκάζει το στρατιώτη βγαίνοντας έξω τη νύχτα να εκθέτει τα νότα του στο κρύο, αποφασίστηκε στο μέλλον ο κάθε φαντάρος να έχει από ένα δικό του δοχείο νυχτός. Δεν σε πιστεύω. Θα το χρεούνται προσωπικά με αριθμό μητρώου, αγαμή κτλ. Κτλ. Α, δηλαδή πρώτα για. Όπου να είναι, θα γίνει η κατάθεση για την προμήθεια αυτού του νέου στρατιωτικού σκεύους. Και εγώ το αποφάσισα. Θα κάνω προσφορά. Και εδώ ακριβώς είναι που εμφανίζεται ο Τρουγιού. Αρρωγός και συνεπίκουρος. Τι θα πει αυτό? Α, τι, ποιο? Αυτό το. Αγωγός και συνεπίκουλος. Ε, όχι αγωγός και συνεπίκουλος. Αρρωγός και συνεπίκουρος. Γιατί εγώ τι είπα? Αγωγός και συνεπίκουλος δεν είπα? Τι θα πει, σε ρώτησα. Τι θα πει? Ε, να, Επίστονται, δεν είναι και τόσο εύκολο να το εξηγήσω. Γιατί σόκινη? Όχι, όχι βέβαια, μόνο σόκινη δεν είναι. Αρρωγός και συνεπίκουρος είναι μία έκφραση. Οι αρχαίοι όταν θέλανε να πούνε για ένα πρόσωπο με μεγάλο βάρος. Παχύσαρκο. Όχι, ένα πρόσωπο που λύνει και δένει, ας πούμε. Α, μεταφορικά μιλάς. Μεταφορικά, α, πάντα, ναι. Πάντα. Α, μεταφορικά αυτό είναι ο Τρουγιού. Ο Τρουγιού, λοιπόν, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής που θα εξετάσει τις προσφορές. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί έχω συμφέρον να τα έχω καλά μαζί του. Έχω εγώ την ευρεσιτεχνία για την άθραυστη πορσελάνη. Την έχω ή δεν την έχω? Αν τώρα, χάρη στην επιρροή του Τρουγιού, η Επιτροπή προτιμήσει την άθραυστη, κλείνει δουλειά, πιάνω την καλή. Ναι, και τι θα καταλάβεις δηλαδή? Ε, τι ρωτάς? Αν πετύχω, πρόκειται περί χρυσορυχίου. Από τη μία στιγμή στην άλλη γίνομαι αποκλειστικός προμηθευτής του Γαλλικού στρατού. Δοχείο νυχτός του Γαλλικού στρατού. Όλων των δοχείων νυχτός, όλου του Γαλλικού στρατού. Και ο κόσμος θα το ξέρει? Και βέβαια θα το ξέρει. Α, όχι. Α, όχι. Όχι. Δεν δέχομαι εγώ να είμαι σύζυγος του κυρίου που πουλάει καθήκια. Ποια καθήκια? Εδώ πρόκειται για περιουσία. Χοντρά λεφτά. Χοντρά, ψηλά, είναι συχαμένο. Γιατί τώρα τι κάνω? Καθήκια δεν πουλάω. Πουλάς. Πουλάς όμως και άλλα πράγματα. Πορσελάνη πια, σε πολλά θα πουλάς. Αλλά να ειδικευθείς, να κατασκευάζεις αποκλειστικά και μόνο καθήκια, όχι. Και για το στράτευμα να είναι πολύ πάει. Μα είσαι στα καλά σου. Για σκέψου λιγάκι. Το σκέφτηκα. Σκέψου. Το σκέφτηκα και πολύ καλά, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω καμιά όρεξη να πορεύομαι στη ζωή με ένα καθήκη σε αυτό το Στέφανο. Καμιά όρεξη δεν έχω κάθε φορά που θα μπαίνω σε ένα σαλόνι να ψιθυρίζουν πίσω από την πλάτη μου. Η κυρία Βουλαβουάν, ξέρετε, του κυρίου που πουλάτε καθήκια. Όχι. Όχι. Μα όχι, όχι. Όχι. Τι να τα, ούτε που θα μου παίρναγε από το μυαλό. Σε παρακαλώ, μην κάνει κανένα αστείο και τα πει αυτά στο Τρουγιού. Αυτό μα έλειπε. Τίποτα δεν έχω εγώ να πω με τον κύριο Τρουγιού. Κοίτα. Θα δω. Μπορεί να βρεθεί κάποια λύση και να βάλουμε έναν άλλον για τα μάτια. Ξέρω κι εγώ. Μόνο μη μου χαλάσει τη δουλειά. Σε οικετεύω. Και όταν θα έρθει ο Τρουγιού, θέλω να είσαι ευχάριστη. Ευγενικιά. Α, σε παρακαλώ. Υπήρξε από τι αγενείς. Έχω και κάποια ανατροφή. Δεν αμφιβάλλω. Εμένα ο πατέρας μου είχε δεξιωθεί το γαμβέτα. Εσύ τότε ούτε που είχες γεννηθεί. Τι σημασία έχει? Τον έχει δεξιωθεί, αυτό μετράει. Καλά, εντάξει. Ωραία. Αρκετά. Άντε τώρα. Άντε τώρα να δώσω το καθάρισμα στο παιδί. Βάλε και κάτι απάνω σου. Πάρε επίσης και από εδώ μέσα αυτό το κουβά. Ωραία. Μη σου πω κανένα κουβέντα, μη σου πω. Τον πήρα το κουβά. Δεν είναι ανάγκη να μου υποδεικνύει συνέχεια τι πρέπει να κάνω. Το κουδούνι, ο Τρουγιού. Γρήγορα, σε παρακαλώ. Ωραία, θα με δείτε. Τι έγινε δηλαδή, τι έγινε? Ακριβώς αυτό δεν θέλω. Αυτό δεν θέλω. Έξω. Έξω. Τώρα τι περιμένουν? Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν του λένε να περάσει. Μπα. Κανεί. Ρόζα! Ρόζα! Ορίστε! Ποιος ήταν? Ποιος του είπε στο κουδούνι? Μια κυρία. Ήθελε να της βγάλετε το δόντι. Εγώ? Από πού και ως πού? Δεν την έστειλε στον οδοντογιατρό? Μάλιστα, την έστειλα στο απάνω. Μα κάθε μέρα τα ίδια. Ανυπόφορο κατάλησε. Α! Κύριε, το ξέρετε? Ποιο? Που κρατάτε το αγγιό. Ε? Α, ναι, το ξέρω.
Ευχαριστώ πολύ. Α, με συγχωρείτε. Έλεγα πως ξεχαστήκατε. Άσε που δεν πρόκειται για αγκιό. Πρόκειται για εξάρτημα στρατιωτικού εξοπλισμού. Μπα, περίεργο. Μοιάζει πάρα πολύ με αγκιό. Καλά κάνει. Άντε, πήγαινε. Πήγαινε. Λοιπόν, έχουμε εδώ και λέμε ο γαλλικός στρατός εν καιρό ειρήνης έχει 300.000 άνδρες. Ένα δοχείο κατά κεφαλήν, τιμάται. Κονίλια, έρχεσαι μια στιγμή. Σιωπή, τώρα έχω δουλειά. Αχ, έλα, σε παρακαλώ. Έλα, ο τοτός δεν το παίρνει το καθάρισιο. Να το δες με το ζόρι. Αλλά εσύ που να επιβληθείς. Όχι. Τι, τι είναι. Ο κουβάς. Ξαναγύρισε. Δεν πρόλαβα να τον αδειάσω. Άστα αυτά τώρα. Εγώ σου λέω. Α, όχι, όχι, πάρ' τον από εδώ. Πάρ' τον αμέσως. Αρκετά τον είδαμε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Το παιδί σου λέω. Δεν πάρ' τον από εδώ. Μα αφού σου λέω το δεν με ενδιαφέρει. Πάρ' τον από εδώ. Πάρ' τον από εδώ. Πάρ' τον από εδώ. Με σκάσε επιτέλους με αυτό το κουβά. Πάρ' τον από εδώ. Πάρ' τον από εδώ. Υπηρέτριά σου είμαι. Α. Εγώ τα κάνω τα μέσα σε ενοχλείο κουβάζου μου. Πάρ' τον και πήγαινε τον όπου θες. Εγώ. Εγώ τον έφερα. Η σειρά σου τον πάρει. Μα που να πάρει και να σηκώσει, δικά σου είναι τα βρωμονέρα, δεν είναι δικά μου. Ναι, λοιπόν σταχαρίζω. Να μην έχεις και ενοχές. Ιουλία, Ιουλία, τρελάθηκες. Σταχαρίζω, είπα. Χάρισμά σου. Ιουλία, χάρισμά Ιουλία, πάρ' τον από εδώ. Ιουλία, Ιουλία. Ο κύριος Τρουγιού. Πάρ' τον από εδώ. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Φολαβουάν. Να με συγχωρείτε, α, κύριε Τρουγιού, ήρθατε κιόλας. Μήπως είναι πολύ νωρίς. Μα καθόλου, καθόλου. Απλώς συνομιλούσα με την κυρία μου και δεν άκουσα το κουδούνι. Μα πάντως εγώ χτύπησα και μου ανοίξανε. Μα ναι, το είδα, δεν. Δεν απέκτησα ακόμα την ιδιότητα να διαπερνάω τους στίχους. Όχ. Αχαριτωμένο. Πολύ νόστιμο και δεν το κατάλαβα. Ελάτε τώρα. Να σας απαλλάξω από καλώς το καπέλο. Καλώς ήρθατε. Αμπά. Ναι. Ο κουβάς. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Η γυναίκα μου ήταν εδώ προηγουμένως. Το κρατούσε στο χέρι και είχε μια έτσι διάθεση και όπως ήταν κάπως αφηρημένη τον Ρόζα. Ρόζα. Έλατε! Με την τροπή σήμερα που έχω την τιμή. Μα σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Εγώ λέω αυτό που σκέφτομαι πάντα, κύριε Τρουγιού. Αυτό που σας σκέφτομαι λέω πάντα. Καλώς ήρθατε. Φωνάξατε. Ναι, πάρε το κουβά από εδώ τις κυρίες. Α, ο κουβάς, τι θέλει εδώ. Η κυρία τον άφησε, ξέρεις, κατά λάθος. Έπαιζε και α, θα τον ψάχνει τώρα. Ναι, άντε, πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Άντε πήγαινε πες στην κυρία ότι ήρθε ο κύριος Τρουγιού. Ήρθε ο κύριος Τρουγιού. Μάλιστα. Μα σας παρακαλώ μην ενοχλείτε τώρα τη σύζυγό σας. Όχι να την ενοχλήσω. Να την ενοχλήσω γιατί αν δεν την πιέσω και λιγάκι. Ξέρετε οι γυναίκες. Οι γυναίκες ποτέ δεν είναι έτοιμοι. Γεια μου ακριβώς το αντίθετο. Κάθε πρωί πρώτη ξεπορτίζει. Ο γιατρός της συνέστησε πεσοπορία. Εμένα αυτά τα πράγματα βλέπετε δεν είναι της ηλικίας μου. Αλλά ευτυχώς έχει έναν εξάδελφο και γυμνάζονται παρέα. Ναι, ναι, κάτι έχω ακουστά αλλά δεν έδωσα καμία. Εμένα με βολεύει. Ναι. Βέβαια, καλύτερο με κάποιον από την οικογένεια. Ακριβώς, ακριβώς, να μην κουράζομαι κιόλας. Μα τι βλέπω. Ναι, ασχολείστε με την υπόθεσή μας. Είδατε το δοχείο ανοιχτό. Ναι, ναι, το κρατάω στο χέρι γιατί το μελετάω. Το μελετάω. Α, είναι λοιπόν το δοχείο ανοιχτό. Βέβαια, δεν το αναγνωρίζετε. Όσο να είναι. Δεν μου φαίνεται κακό. Μοιάζει καλής ποιότητας. Από ποιότητα είναι, ξέρετε. Και πρόκειται για πορσελάνη άθραυστη, ε. Άθραυστη. Άθραυστη. Είδου λοιπόν. Όχι σας ρωτώ, διότι αυτό είναι το σημείο που επισήμανε ιδιαίτερος ο κύριος Γενικός. Καθώς και εγώ ίδιος φυσικά. Α, ναι, ναι, ναι. Διότι την κοινή πορσελάνη κατόπιν νωρίμου σκέψεως την έχουμε αποκλείσει. Έχετε δίκιο. Σπάει με το παραμικρό. Σπάει αμέσως. Μα θα ήταν σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Εντελώς. Ενώ αυτό. Στέρεο πράγμα, ε. Αιώνιο.
Το ακούτε? Αιώνιο! Αιώνιο! Όχι, πιάστε τη λιγακή. Πιάστε τη λιγακή εσείς που είστε ειδικό στα αγκιά. Όχι και ειδικό. Μα ναι. Κοιτάξτε, πιάστε, πιάστε. Δέστε τι ελαφρύ που είναι. Περίεργο. Και τι ελαφρύ που είναι στο χέρι, ε! Αληθινή απόλαυση. Εννοείται βέβαια πως δεν βγαίνει μόνο σε άσπρο, αλλά σε ό,τι χρώμα επιθυμείτε. Για το στρατό μπορούμε να σας κάνουμε, αν θέλετε, και σε ριγέ. Σαν τα φυλάκια ή με τα εθνικά μας χρώματα. Όχι, όχι, πολύ εξεζήτημα. Συμφωνώ και περί το έξοδο. Θα δούμε πάντως, θα δούμε. Μας έχουν, ξέρετε, προτείνει και δοχεία εμαγέ. Δεν είναι κι άσχημα. Κύριε Τρουγιού, δεν πιστεύω να μιλάτε σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να προτιμήσετε τα εμαγέ. Μα γιατί. Μα γιατί. Μα... Δεν πρόκειται τώρα για το προσωπικό μου συμφέρον. Το παραβλέπουμε αυτό. Συγκρίνεται όμως το εμαγέ, κύριε Τρουγιού. Το εμαγιέ με την καθαρότητα της πορσελάνης. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Άσε πια το θέμα της υγιεινής. Γνωρίζετε ότι τα περισσότερα κρούσματα σκολικοειδίτιδος οφείλονται σε χρήση σκεύους εμαγιέ. Μα για τη συγκεκριμένη χρήση που προορίζονται δεν νομίζω ότι... Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Είναι οι ώρες έχουν μια επιπολαιότητα. Θέλουν, ας πούμε, να εγκαινιάσουν ένα ολοκένουριο σκεύος. Κάνουν ένα γλέντι και σου φτιάχνουν εδώ μέσα ένα πάντς. Ένα πάντς! Με τη θερμότητα με προσέχετε. Σπάει αμέσως το αιμαγέ, φεύγει ένα κομματάκι, πίνει ο άλλος, καταπίνει το κομματάκι και... Δεν ξέρω, με παρακολουθείτε ή στο βρω, ε? Ναι, εγώ... Όχι, όχι, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ποτέ δεν μου έτυχε να πιω πάντς μέσα από το... Όχι, αλλά στρατιώτες υπήρξατε, μην μου πείτε όχι. Ούτε αυτό μου έτυχε. Όταν παρουσιάστηκα, με γδύσανε και κατάλαβαν αμέσως ότι ήταν ελαττωματική η όρασή μου. Α, γιατί εγώ ναι. Βέβαια, κατόπιν αυτού πήρα απαλλαγή και διορίστηκα στο Υπουργείο Πολέμου, όπου και έκανα καριέρα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τρουγιού, το έμαγε ούτε να το σκεφτείτε. Πάρτε ό,τι θέλετε. Πάρτε σελιλόιτ, πάρτε σκληρό καουτζούκ, έστω. Αν και τίποτα δεν συγκρίνεται με την πορσελάνη. Το μόνο ελάττωμα είναι ότι... Ότι σπάει. Αλλά από τη στιγμή που αυτό το εμπόδιο υπερπηδήθηκε, να σας δείξω, να βεβαιωθείτε. Συγγνώμη. Όχι, εμένα συγγνώμη, γιατί μα θέλω να πάω πού. Συγγνώμη. Γιατί θέλω να προσπεράσω. Θα το δείτε, δεν σπάει με τίποτα. Όχι, εδώ, κάτσε να πω εδώ, γιατί εδώ δεν αποδεικνύεται, είναι το χαλί. Εκεί, στο διάδρομο θα πάω. Θέλει σκληρή επιφάνεια. Τώρα θα δείτε. Εκεί, κύριε Τρουγιού. Εκεί, κοιτάξτε εκεί, κοιτάξτε. Εκεί. Όχι, όχι, εκεί να κοιτάξετε, εδώ να μείνετε. Όχι να πάτε, εκεί να κοιτάτε. Να μην πάτε, εδώ να μείνετε. Λοιπόν, τώρα θα δείτε. Προσέξτε καλά. Το κρατάω σίγουρα και με τι ελαφράδα θα το αφήσω. 1, 2, 3. Hey, op! Έσπασε. Έσπασε. Ναι, καλά, έσπασε. Όχι, δεν είναι οπτική απάτη. Όχι. Όχι. Όντως έσπασε. Και βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί. Ξέρετε, πρώτη φορά του συμβαίνει. Μήπως ήταν ελαττωματικό. Ναι, μπορεί. Αλλά κατά βάθος είμαι μάλλον ευχαριστημένος που κάναμε αυτό το πείραμα. Διότι αποδεικνύεται ακριβώς ότι, όπως λένε, η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Γιατί ποτέ δεν σπάνε. Ποτέ. Αλλά ποτέ. Ήταν μόνος εγώ. Ένα στα χίλια να σπάσει. Αχα, ένα στα ναι, χίλια. Ναι, τρόπος λέει δηλαδή, ούτε στα χίλια. Άλλωστε θα το διαπιστώσετε. Αμέσως έχω πρόχειρο άλλο ένα δείγμα. Μπορούμε να το πετάξουμε, να το ξαναπετάξουμε. Εκείνο, μην το λογαριάζετε εκείνο καθόλου. Εκείνο, ξέρετε, δεν θα ψήθηκε καλά. Ναι, θα ήταν λίγο άψητο. Εντελώς. Uh-huh. Εντελώς και ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε πώς θα το πετάξω αυτό με δύναμη για να πιστείτε. Όχι. Λοιπόν, όχι. Εγώ προτείνω να το πετάξετε εσείς. Ότι θα είναι καλύτερα. Ναι. Έτσι θα το διαπιστώσετε καλύτερα. Ελάτε. 1, 2.
Εμπρός λοιπόν, μα ελάτε, τι φοβόσαστε? Μα είναι, βλέπετε, η πρώτη φορά που παίζω bowling. Ελάτε, ελάτε, εμπρός, μη φοβάστε. Αφού σου το είπα, ένα στα χίλια. Ένα στα χίλια και ένα και δύο και οπ. Έσπασε. Ναι. Έσπασε, ναι. Ναι. Δύο στα χίλια. Δύο στα χίλια, ναι. Ακούστε, δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Κάτι υπάρχει εδώ που δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, θα παίζει ρόλο και ο τρόπος που το πετάει κανείς. Δηλαδή, όταν το πετάει ο επιστάτης μου, ποτέ, μα ποτέ. Αχα, ποτέ. Αλλά ποτέ. 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 Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ναι, ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή, όχι. Άλλο ήθελαν. Είχατε πάντως την ευκαιρία να δείτε με τα μάτια σας τη διαφορά ανάμεσα σε μια πορσελάνη που σπάει και εκείνη που δεν σπάει. Ναι, ναι. Μόνο βέβαια που αυτές οι δοκιμές δεν είναι αρκετά πιστικές για να σχηματίσετε γνώμη. Όχι, όχι. Όχι, μην επιμένετε, κατάλαβα απολύτως. Ναι. Πρόκειται για δοχεία ολόιδια με αυτά, με τη μόνη διαφορά ότι εκείνα αντί να σπάνε, δεν σπάνε. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον. Κονιλιέ, έλα σε παρακαλώ. Αυτό παιδί θα με τρελάνει, δεν τα βγάζω πέρα μαζί του. Τρελάθηκες? Τι μου έρχεσαι εδώ σε αυτά τα χάλια? Ο κύριος Τρουγιού. Μια σκοτούρα δεν είχα τώρα από τον κύριο Τρουγιού. Τι? Όχι, μη, σε παρακαλώ. Ο κύριος Τρουγιού, η γυναίκα μου. Καλημέρα σας, κύριε. Συγγνώμη για την εμφάνιση, αλλά τώρα εγώ. Παρακαλώ, κύριε μου, παρακαλώ. Μια ωραία γυναίκα είναι πάντα ωραία. Ευχαριστώ, καλώς ήρθες. Σε παρακαλώ, δεν γίνεται τίποτα με το παιδί, με το που ακούει καθάριση. Και εγώ τι θες να κάνω, Έχουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση εδώ με τον κύριο Τουριού. Είναι ώρα να ασχοληθώ με το καθάρισμα του γιού σου. Ο πατέρας, ορίστε. Αυτό, κύριε, αυτό που βλέπετε εδώ λέγεται πατέρας. Μου άρεσε, κυρία μου. Κάνε μου τη χάρη και πήγε να αντιθείς. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Πώς εμφανίζεσαι έτσι? Λίγη αξιοπρέπεια πια. Αν νομίζεις που σε τέτοιες στιγμές μπορεί να σκέφτομαι την αξιοπρέπειά μου. Έχετε άρρωστο παιδάκι, κυρία μάλιστα, μου. Κύριε, μάλιστα. Μα τίποτα δεν έχει, κύριε Τουριού. Τίποτα απολύτως. Δεν βγήκε σήμερα, κύριε. Ορίστε. Το έντερό του είχε μια κάποια αδράνεια. Πώς λέει τώρα που το παιδί δεν έχει τίποτα. Αν πρώτα το δικό του έντερο. Καλά, χαρά στο πράγμα. Ένα καθάρισε και λύθηκε το πρόβλημα. Και δεν το ξέραμε. Και αδοκιμάσαι ότι το δώσει εσύ. Γι' αυτό σου πανάθησε μια στιγμή. Αλλά περίμενε. Όλα τα δύσκολα εγώ πρέπει να τα κάνω. Μα έτσι που το λες, θα νόμιζε κανείς πως σημαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Α, όχι. Μπορεί να μην είναι και τόσο σοβαρό, αλλά δεν πρέπει να αστειεύεται κανείς με αυτά τα πράγματα. Βλέπεις τι λέει ο κύριος. Βλέπεις που είναι και μορφωμένος. Δηλαδή, νομίζετε, κύριε Τουρκ. Χωρίς καμία αμφιβολία. Καμία. Δεν μου λέτε, κυρία μου. Μήπως το παιδί. Συγχωρέστε με τώρα για την έκφραση. Υποφέρει από δυσκυλιότητα. Έχει μία τάση, ναι. Αλήθεια? Α, όχι, 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 όχι. Πρέπει να το κοιτάξετε. Γιατί αυτό κάποια μέρα μπορεί να εξελιχθεί σε εντερίτιδα και από αυτήν είναι δύσκολο να απαλλαγείς. Ορίστε. Να τα βλέπεις. Σας μιλάω, κυρία μου, ως παθός. Πέντε ολόκληρα χρόνια υπέφερα από εντερίτιδα. Μωρούλη μου, καημένο. Ευχαριστώ. Γιατί πράγμα? Με συγχωρείτε, μου φάνηκε πως το είπατε σε μένα και. Όχι. Μάλιστα, κυρία μου, μάλιστα. Πέντε ολόκληρα χρόνια. Εντερίτης. Στον πόλεμο την άρπαξα. Το 70, ε? Όχι, του 98. Το 98? Μα δεν είχαμε πόλεμο το 98. Στον πόλεμο. Τρόπος του λέγει στον πόλεμο. Στο Υπουργείο Πολέμου δηλαδή, όπου συμβαίνει και να εργάζομαι. Α, καλά, δεν.